Πιογκώνεται και προς την Ιταλία. Να σου πω ότι μέσα σε τρεις μέρες η Ιταλική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι διέσωσε 5.500 παράνομους μετανάστες. Μέσα σε τρεις μέρες, σου λέω, μόνο την ημέρα του Πάσχα διέσωσε γύρω στους 4.000 παράνομους μετανάστες. Υπήρξε βέβαια και ένα ναυάγιο. Εκεί σκοτώθηκαν, πνίγηκαν 9 παράνομους μετανάστες, αλλά οι υπόλοιποι κατάφεραν και διασώθηκαν από την Ιταλική Ξέρουμε Ακτοφυλακή. Την πολιτική, τη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί η Ιταλία. Δηλαδή, όταν φτάνουν σε ιταλικό έδαφος οι πρόσφυγες αυτοί, μετά τι γίνεται. Στη Λαμπεντούζα, το νησί τη Λαμπεντούζα είναι αυτό που υποδέχεται του περισσότερου παράνομου μετανάστε, που ακριβώ επειδή είναι κοντά στη Λιβύη, από τη Λιβύη έχουν το μεγαλύτερο κύμα μεταναστών οι Ιταλοί. Πολλού του κρατάνε εκεί σαν στρατόπεδα, μπορούμε να το πούμε. Κάποια στιγμή είχε γίνει και μια διαμαρτυρία για τι συνθήκε που επικρατούσαν σε αυτού του καταβλισμού. Βελτιώθηκαν μετά από αυτέ τι διαμαρτυρίε οι συνθήκε. Πολλοί προωθούνται μέσα στην Ιταλία, σε διάφορε πόλει Ιταλία. Δεν υπάρχει κάποια. Και εκεί προσπαθούν να βρουν λύση στο πρόβλημα. Δεν έχουν βρει τη λύση για όλους αυτούς τους μετανάστες. Μεγάλο πρόβλημα λοιπόν για το σύνολο της.